Να πω κάτι. Βεβαίως. Λέει, έχω υπάρξει με πενιντάρι. Ναι. Εσύ βέβαια τώρα θα ξέρεις καλύτερα. Επειδή είσαι πενιντάρι. Δεν είναι 40. Χοντρό. 45. Δεν είναι σωστό, παιδιά, λέμε τι ηλικίε των κυρίων. Όχι, στο περιοδικό τη γράφει. Όχι, ήταν γνωστό. Υπήρχε μια σχέση νομίζω που ήταν γνωστή. Ναι, με τον Γιώργο Νινιό. Με τον Γιώργο Νινιό. Πιστόλιο Νινιό. Τι θα πει πιστόλι. Δυνατό. Τι λέτε τώρα. Μα πάντα στην Ελλάδα. Δεν είναι φυσιολογικό να είναι με πεντάρι. Γιατί το αναφέρουμε έτσι, λε και έχει γίνει καμιά αυτή η. Το αναφέρουμε γιατί η Ναταλία δεν μα έχει συνηθίσει σε άντρε που είναι μεγαλύτεροι από αυτήν. Όχι, έχει ίδια δηλώσει επανειλημμένα στι συνεντεύξει τη και το έχει πει ίδια ότι συνήθω με προσεγγίζουν νεότεροι άντρε. Δηλαδή είναι κάτι. Και στον Πέτρο και στον Βράδυ δεν το έχει πει πολύ συχνά ότι δεν υπάρχουν ωραίοι πενιντάριδες ή ελεύθεροι πενιντάριδες. Όχι, δεν υπάρχουν ελεύθεροι. Δεν υπάρχουν ελεύθεροι πενιντάριδες, μου είχε πει και έχει δίκιο. Ναι. Ή υπάρχουν πολύ κουρασμένοι 50-something, δηλαδή το έχουν αφήσει. Η Ναταλία, για να το ξαναεξηγήσω. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι χαραγεμάτος. Χαραγεμάτος. Και για να μιλήσουμε περί αξιοπρέπειας, πιστεύω ότι η Ναταλία την έχει σε υπερβάλλοντα βαθμό. Δηλαδή, το έχει. Για μην κορυδευόμαστε. Γουστάρει αυτό, τι να κάνουμε. Καλή μόνο, τι σχέση έχει τώρα το άλλο. Δεν έχει σχέση. Οι επιλογές του καθένα δεν έχει σχέση. Εμένα μου άρεσε ότι οι πιο ηχηρές απαντήσεις που έχω δώσει είναι σιωπή. Συμφωνώ απόλυτα μαζί της. Ναι, θα το κάτσουμε. Όχι, δεν θα πρέπει. Εντάξει, να σου πω ότι εγώ διαφωνώ μαζί σου κάθετα δηλαδή τώρα. Για πες, για πες. Μου έρχεται με το κυλίμι που ήρθε από το τσεφέλι. Πολύ ωραίο, είναι πριν τα κάτω. Από εκεί κρύα εδώ πέρα. Κοίταξε να δεις. Αν επιλέγεις τον δρόμο της σιωπής, έχεις μια συνέπεια και συνεχίζεις με τη σιωπή. Όχι στην πρεμιέρα της εκπομπής σου. Και αυτό σου λέω με τις καρδιές. Δηλαδή τι, εκεί έφυγε και ο Στοίνας Μυροπούλου. Και διαφωνώ και με την ερώτηση. Πάει τώρα ο Περίς και του λέει, και της λέει, πιστεύεις ότι φαίνεται η εξυπνάδα σου αούα τώρα γύρω γύρω. Ρώτα τι, σου φάγε τη θέση του Κωνσταντίνα Μυροπούλου. Ναι ή όχι, κορίτσι μου. Αλλά να σου πω, πρέπει να κρατήσουν. Έχεις παράπονο. Πρέπει να κρατηθεί ένα τηλεοπτικό τάκ. Τώρα που έφυγες μίλα. Απλά. Το θέμα λίγο έγινε κουραστικό. Δηλαδή. Το ρώτησε με τάκτο, όπως είπε ο Περίς. Μια χαρά το ρώτησε. Απλά το θέμα είναι καλύτερα τώρα. Οι Γερμανού κάνοντας την βραδινή εκπομπή. Φανταζόμαστε πως είναι, καλύτερα, Πέτρο. Αυτό απλά λέω. Το θέμα είναι ότι. Καλύτερα, σε καλό βγήκε. Καλύτερα. Σε καλό βγήκε. Απλά. Οτιδήποτε θα ήταν καλύτερα. Εν μέρη συμφωνώ μαζί σου, γιατί επειδή αυτό το πράγμα γυρνάει γύρω-γύρω πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή, σε σχέση με την κόντρα της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου, βγήκε και η Ναταλία στην εκπομπή της και πέταξε αυτή τη σπόντα ότι μου είπαν ξανθιά. Βαρέθηκα. Το θέμα όμως είναι ότι ο Δημήτρης έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Δηλαδή, μιας και ο Θέμος πάντα μέχρι σήμερα έχει αποδείξει ότι δεν φοβάται να ρωτήσει πράγματα, έχουν αποκαλύψει πολλά στην εκπομπή του. Ωραίο θα ήταν, ίσως. Αν υπήρξε μία συνόηση, δεν θα. Εντάξει, δεν θα. Δηλαδή, είμαστε εμεί κάνουμε μία συνέντευξη. Και το πάω μέσω Λαμίας. Δεν θα μου πει να κάνω ένα κουτάκι. Πήγαινε μέσα στο κουτάκι και τη δουλειά του. Πολλές φορές. Πολλές φορές. Μια και έκανα αυτή τη δουλειά πριν. Έκανα όλες τις δουλειές. Δεν είναι καμιά δουλειά, δεν είναι ντροπή. Και το βράδυ τέτοιο πράγμα. Μερικές φορές ρωτάς και έτσι και γιουβέτσι και κοκορέτσι. Άμα δεν θέλει ο άλλος να σου το πει, το είπε στην εκπομπή. Που πιστεύω ότι. Ούτε στην εκπομπή το είπε. Το άφησε υπονοούμενο. Το είπε. Το άφησε υπονοούμενο. Εδώ εγώ θέλω ένα πράγμα. Θέλω ένα πράγμα. Μπορούμε, σας παρακαλώ πολύ, να πάμε στο επόμενο θέμα. Να σταματήσουμε.